Γεια χαρά, άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καταρχάς, καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή δημοσιογραφική δεν είναι, άρα λοιπόν ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους που αγαπάμε αγνά την ομάδα μας, που ερχόμαστε εδώ καθημερινώς άφιλο κερδός για κριτική, σχόλια, αναλύσεις, ανταλλαγή απόψεων, λέγοντας πάντοτε την αλήθεια και μόνο για το καλό της ομάδας, χωρίς κιόλας να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε, να προκαλούμε εξ αποστάσεως πίσω από την οθόνη, διότι αυτό είναι κοτίστικο, ανάδρο. Άρα δεν περνά εδώ. Για χάρη προβολών, συμφερόντων και τέτοια, όπως γίνεται παντού. Και όλα αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς, τις χαιρετίζω και τους χαιρετίζω. Και μιλάμε τώρα για ακροάτριες και ακροατές από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά, από στεριά και θάλασσα, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα, είτε όχι, συνεισφέροντας δηλαδή στο να γίνεται διαδραστική η φάση της εκπομπής, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Ενώ τα όσα προανέφερα ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP, δηλαδή και σε αυτό εδώ το δεύτερο όπου ανεβαίνουν τέτοιες εκπομπές αναλυτικές 6 με 7 τα απογεύματα ώρα Ελλάδος, εκτός και αν έχουμε αγώνα, που τότε οι εκπομπές ξεκινάνε μια ωρίτσα πάνω κάτω αφού του λήξουν, και στο τρίτο κανάλι όπου είχαμε μουσική παραγωγή δική μου προσωπική, στίχη όλα δυνατή, καυστική και σατυρική, και βάλε και το πρώτο κανάλι εννοείται, το μητρικό, όπου και γνωριστήκαμε πριν από αρκετά χρόνια, σχεδόν 4 πες, και όπου είχαμε σήμερα εκπομπή αφιερωμένη σε πιθανή μεταγραφή. Αυτός είναι παίχτης, σκοτσέζος, εξτρέμ κρυφός, τεχνίτης. Μας λείπει τέτοιος. Γι' αυτό και έχω βάλει από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, τους συνδέσμους για να πατήσετε και να μπείτε άνετα εύκολα, να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί, να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα όσον αφορά τα όσα γίνανε στον αγώνα με τους Rangers, ο απόϊχος δηλαδή και τέτοια. Κοίτα, για μένα προσωπικά είναι λυπηρό το να λέω πάλι καλά που πήρα ισοπαλία. Εκτός κι αν είχα να αντιμετωπίσω, ξέρω εγώ, τη μεικτή κόσμου, που λέει ο λόγος. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε, αλλά και να τονίσουμε, το ότι οι προηγούμενοι προπονητές των ξένων ομάδων που αντιμετωπίσαμε, ειδικά ο Καρβαλιάλ και άλλος ο Σουηδός, μας παραπλάνησαν. Γιατί? Διότι δεν μας μελέτησαν, δεν το έχουν, πώς το λένε. Δεν κόβει το μάτι τους, πολύ απλά. Ενώ αντιθέτως, του Κλεμέ, του Βέλγου, το μάτι κόβει. Κατάλαβε δηλαδή το ότι εφόσον η ομάδα του γυρίσει πίσω και περιμένει, ο Ολυμπιακός δεν κάνει γκολ εύκολα. Δηλαδή ό,τι όπλο χρησιμοποιούσε ο Μεντιλίμπαρ, το χρησιμοποίησε αυτός εναντίον μας. Και για άλλη μια φορά ισοφαριστήκαμε, για άλλη μια φορά προηγηθήκαμε και μετά φάγαμε γκολ. Και μάλιστα το φάγαμε και γρήγορα αυτή τη φορά. Και επίσης πάλι καλά να λέμε που ο αντίπαλος επιθετικός ο Dessers, τον οποίο και βρίζουν εκεί η συσκοτία, οι οπαδοί της ομάδας αυτής, οι φανατικοί, είχε ένα στα πέντε, μιλάω για τελικές προσπάθειες, γκολ, ευκαιρίες, πώς το λένε, ενώ ο δικός μας ο Καμπί, ένα στο ένα, 100% επιτυχία. Ευστοχία, βέβαια, και μάλιστα ωραίο τελείωμα. Ναι, αλλά όπως έχουμε πει, άμα δεν έχεις από πίσω του και δίπλα του παιχτάρες, να τον ταΐζουν, τελείωσε, πάει χαμένος. Αλλά όταν τα λέμε αυτά, είμαστε κακοί, μας βρίζουν και εμάς, ορισμένοι ξέρω εγώ που πάνε στα κοινωνικά δίκτυα και της ομάδας έτσι, της ΠΑΕ, τους λογαριασμούς, και σχολιάζουν και λένε ότι η ομάδα μας πετάει, μια χαρά τα πάει. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να είδαν άλλο παιχνίδι, και γενικά να βρίσκονται σε άλλη διάσταση. Κατά τα άλλα, αλλίωση αποτελέσματος δεν υπήρξε από το διαιτητή, μη λέμε ότι να είναι. Η ουσία είναι ότι τώρα θες νίκες και μόνο στα επόμενα παιχνίδια της Ευρώπης, ώστε να έχεις ελπίδες για οχτάδα, και εξαιρούμε θεωρητικά τον αγώνα με την Πόρτο, αν και κοίτα, εφόσον η Πόρτο παίξει ανοιχτά, ποτέ δεν ξέρεις. Που λογικά εντός έδρας αυτό θα κάνει εκεί, στον Τραγκάο. Βέβαια. Οι άλλες ομάδες, ξαναλέω, μη μας πάρουν χαμπάρι, προπονητέ δηλαδή, και μας αντιμετωπίσουν όπως έκανε και ο Πανσεραϊκός, ο Πανετολικός, ο Λεβαδιακός,
που και με τέτοιες ομάδες και πάλι τυχεροί ήμασταν, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ντέλετιτς εκεί, στη φάση αυτή του 2-2, χτύπα ξύλο παραλίγο που πήγε να γίνει. Τυχεροί δεν ήμασταν. Πρέπει να λέμε αλήθειες. Όπως και με Ντέσσερς τώρα, με το Ιους Rangers. Και όχι να λέγονται πράγματα δημόσια τα οποία κάνουν κακό στην ομάδα μας, από πλευράς δημοσιογράφων κιόλας. Άκου λέει ήμασταν καλύτεροι, σώπα. Λόγω του 60-40 κατοχή μπάλας. Αυτό είναι δηλαδή κριτήριο ώστε να πει κανείς πως να ορίστε αυτή η ομάδα ήταν καλύτερη. Πάτε καλά με αυτά που λέτε. Μεγάλοι άνθρωποι κιόλας. Που ο Ρέτσος για παράδειγμα ήταν φουκαράς στον αγώνα. Για λύπηση σου λέω βέβαια, το τελεπορήσανε. Μετά από καιρό δηλαδή και αυτός δεφορμέ. Κακή βραδιά, ναι. Διότι και στον γκολ που φάγαμε, εκτός από το έγκλημα του μικρού, του Μουζακίτη, τον οποίο εντάξει έχουμε πει, τον προσέχουμε, μην τον κράξουμε και πολύ, λόγω απειρίας ηλικίας. Αλλά και ο Ρέτσος την πάτησε εκεί, πέφτοντας αχρίαστα στα πόδια του Ντέσσερς, ο οποίος χωρίς να ξέρει μπάλα τον απέφυγε άνετα εύκολα. Τι να πεις, ψάξαμε πάντως την νίκη, έστω και υπό τη άφτα συνθήκας. Αλλά το να λέμε τώρα ότι εντάξει δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε το 1-0 και κακομοιριά τέτοια, κοίτα, δεν αρμόζουν στον Ολυμπιακό μας αυτά. Διότι ο κανονικός, ο σωστός, όπως πρέπει ο Ολυμπιακός, το κάνει 2-0, αυξάνει το δίκτυο του σκορ. Και όχι τώρα να λέμε άντε να κρατήσουμε το 1-0. Που αυτό αν το κάνει συνήθως, έτσι, τρως το 1-1, ξεκάθαρα, και μετά ίσως και το 1-2 και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, Μαρτίνς, κακός, στα τελειώματα και πάλι της πλάκας. Μιλάμε τώρα για αρεσιτεχνική φάση, όχι αστεία. Που και αυτός έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί ότι αχρηστεύεται όταν ο αντίπαλος παίζει κλειστά πίσω και δεν αφήνει χώρους. Γι' αυτό και όπως προείπα, στην πόρτο μέσα, κάτι παίζει να κάνει εφόσον ανοιχτεί ο άλλος. Που λογικά εντάξει, κοντζάν πόρτο αυτό θα κάνει. Αν όμως ο αντίπαλος προπονητής είναι υποψιασμένος, ξέχασέ τον. Πάει στράφη, χαμένος, στο διάστημα. Και αυτός, όπως και ο Καμπί, επειδή δεν έχουμε παίχτη να σερβίρει, βλέπεις ούτε πάγκο, ίσα ίσα η περσινή ξέρω εγώ, άντε και λίγο Κωστίνια, άντε και οι δύο μικροί, Κωστούλας Μουζακίτης, Μουζακίτης Κωστούλας και τέλος. Τι πάλι λάθος τα λέμε, καμία σχέση. Απλά αυτά που λέμε εδώ δεν έχουν το σθένος να τα πούν αλλού Ολυμπιακοί. Που έτσι κάνουν κακό στην ομάδα, αλλά προφανώς δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρω, τα παίρνουν από κάπου, τι να πω. Ήδη τα ξέρουν. Που βγαίνουν ξέρω εγώ και μας λένε για το Βέλντε ότι έπαιξε καλά, τι καλά. Το δεξί back των Rangers τον έπιασε, τον μάρκαρε. Φρύδια. Δημιούργησε τίποτα, πάλι φρύδια. Ανούσιος ήταν για μένα, ναι. Με το ζόρι δηλαδή δεν και καλά επειδή είναι μεταγραφή και μάλιστα κόστησε 4 εκατομμύρια, να πούμε ότι παίζει μπάλα, ναι. Μη θυμώσει το αφεντικό τους. Ας είναι προφανώς καλά το payroll, Παρακάτω, όσον αφορά το Ρόντινεϊ, ο οποίος έπαιξε με ενοχλήσεις και αυτός πεσμένος εννοείται δεν βοήθησε. Αλλά έχει ελαφρυντικό, έτσι, μεταξύ μας. Εδώ δεν είδες, στο τέλος του παιχνιδιού, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, κουτσένοντας, κουτσα-κούτσα. Τι να πεις, να δούμε τώρα αν θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, λογικά θα τον εβάλει, λόγω και της διακοπής των εθνικών ομάδων που θα έχουμε. Άρα σου λέει εντάξει, ας τα δώσω όλα τώρα, μην μείνω και εκεί πίσω, χτύπα ξύλο με ήττα 5 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλη, τεράστια απουσία για μένα, το μεγάλο του όπλο, τον προπονητή, τον Ρουμάνο, τον Λουτσέσκου, εντάξει. Άρα λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία να τους κάνει ζημιά. Ναι, αλλά και αυτός θα έχει δώσει εντολή, σήμα, πώς το λένε, όσον αφορά την ομάδα μας, τον Ολυμπιακό μας και τον τρόπο αντιμετώπισης μας. Αλλά αυτά θα τα πούμε έτσι, τα περαιτέρω δηλαδή, στην αυριανή εκπομπή, το απογεύματο του Σαββάτου 6 με 7 ώρα Ελλάδας που ξεκινά, και εικόνα εκπομπή στα σήματα των δύο ομάδων. Pre-game σχόλια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Επανέρχομαι στα τωρινά. Λοιπόν, Τσικίνιο και αυτός πεσμένος φτάνει πια. Ή βάζει τον οχτάρι ή μη τον βάζει καθόλου. Κούρασες με τη Λίμπαρ πραγματικά. Που βγαίνεις και δηλώνεις ευθαρσός ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από μας. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά μας λες κιόλας ότι η ισοπαλία ήταν λες καλό αποτέλεσμα για μας. Αλλά δεν ξέρεις για αυτούς. Τι σε νοιάζει για αυτούς. Κοίτα τα δικά σου. Σένιορ, είναι δυνατόν. Και είδες, τον Αποστολόπουλο τον κάλυψε μια χαρά. Λέει ήταν εντάξει, αλλαγή για τακτικούς λόγους. Στο ημίχρονο. Ναι, τι να έλεγε, ότι με αυτόν δεν πάω μπροστά.
Γενικά, που μόνο στην αρχή κάτι έδειξε το παιδί αυτό, μετά τίποτα, πάπαλα. Είσαι λάθος όμως, διότι δεν ήθελες αριστερό back. Όταν ακόμη και η διοίκηση σου έλεγε, έλα να πάρουμε. Έτοιμο τον έχει τον Άγγλο ο Μαρινάκης, ό,τι σου λέω. Παγκίτησιν εκεί στην Nottingham Forest, η οποία Nottingham Forest, κοίταξε να δεις. Είναι η μία από τις τρεις ομάδες του group που λένε, του Μαρινάκη, η οποία πάει καλά. Είναι τόσο ψηλά Αγγλία. Αυτό είχε χρόνια να συμβεί, έτσι, είναι τρομερό. Γι' αυτό και τον λατρεύουν εκεί, πάνω. Όμως οι άλλες δύο ομάδες του, δηλαδή Ολυμπιακός, κύριο Άβε, τις αναφέρω με αυτή τη σειρά λόγω οικονομικών δυνατοτήτων και αυτά, ξέρεις, μεγέθους, δεν τα πάνε καλά, δεν πάνε όπως πρέπει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμη και στη Ρίο Άβε είδες, ο προπονητής, είδες, απολύθηκε. Ήδη ο Πορτογάλος, βέβαια. Αφού σου λέω εδώ, δεν σταυρώνει νίκη. Πάει χαμένη η Ρίο Άβε φέτος, μέχρι στιγμής. Αυτό αλλάζει, που και πέρυσι τα πήγαινε χάλια, αλλά με το που αγόρασε την ομάδα ο Μαρινάκης, ανέβηκε ως διαμαγείας. Βέβαια, την καλύτερη πάντως δήλωση την έκανε ο Καμπί, ο οποίος είπε ότι θέλει να συνεχίσει να σκοράρει και ότι ένα μεγάλο μέρος του γκολ ανήκει στο Μουζακίτη. Άσε που πρόσθεσε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είπε το παιδί δηλαδή την αλήθεια. Που γενικά αν εσύ σενιόρ, ο Μεντιλίμπαρ, δεν βρεις, ο Βάσκος, εναλλακτικό πλάνο, εναλλακτικό σχέδιο, κάτι, plan B, πώς το λένε, σε τι γλώσσα να το πω, θα έχουμε πρόβλημα, θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Διότι είσαι μονοδιάστατος, πώς θα γίνει δηλαδή. Στα λέμε εδώ και καιρό, φαίνεται, κάνει μπαμ και εσύ τίποτα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Και ναι, δεν λέω, εννοείται πως φταίει και η διοίκηση, αλλά και οι παίκτες. Που ο Μαρινάκης, από ό,τι μαθαίνουμε, κοιτάζει προς Βραζιλία μεριά, για ομάδα, να αγοράσει πάλι. Κοίταξε να δεις, δικαίωμά σου είναι. Αλλά από την άλλη, πόσα πια καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη, πόσα! Και να έχω τώρα τον Αποστολόπουλο να δηλώνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά έτσι όπως είμαστε. Εν όψη ΠΑΟΚ για νίκη, τι πράγματα είναι αυτά που λέει. Κοίτα να δεις, είσαι κανένα παιδάκι τώρα, είσαι 21 στα 22. Και βγαίνεις και λες τέτοιο πράγμα. Έχεις δηλαδή ιδέα για Ολυμπιακό, να συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε. Άκου λέει να δουλεύουμε έτσι, τρομερό Και μόνο στο άκουσμα σε βγάζει εκτός εαυτού. Πάλι καλά που είπε πάμε να νικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Τι να πω. Προφανώς και δεν θυμάται Ολυμπιακό δυνατό. Ειδικά εντός Ελλάδος, έτσι. Κατά τα άλλα, οι αντίπαλοι μας απέτυχαν παταγωδώς, είδες, ειδικά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ανατροπή τώρα από σουηδική ομάδα η οποία είναι και χειρότερη από τη Μάλμε. Τι να πω. Και με απουσίες, έτσι. Είναι τρομερό. Από 0-1, 2-1 για πλάκα. Εσείς ξέρω εγώ που φωνάζετε παλιά Ελλάς Ευρώπη Παναθηναϊκός. Ωραία, πούντο. Τίποτα παιδάκι μου, καμία συνεισφορά όσον αφορά εδώ βαθμολογία της Ελλάδος. Πάλι καλά δηλαδή που πήρα εγώ το Χ. Ενώ πάω και εντάξει, φυσιολογικό θα έλεγα αποτέλεσμα, σε μια έδρα σκληρή, Old Trafford, Άλλο επίπεδο και ας είναι πεσμένη αυτή η ομάδα τελευταία. Εντάξει, καμία σχέση τώρα με εποχές Καντονά, θυμάσαι. Ή ακόμη και Beckham. Λοιπόν, τα θέματα του μπάσκετμπολ γενικά θα τα συζητήσουμε σε εκπομπή από το πρώτο κανάλι μετά τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αφού του λήξει, αλλά και αύριο στα pre-game σχόλια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Για τώρα, πάμε στα σχόλια, τα δικά σας, να ακουστείτε ξανά, όπως πάντα, να γίνει δηλαδή διαδραστική η φάση της εκπομπής και να ξεκινήσω εδώ με χρονολογική σειρά, Στέλλα Στυλιανή. Δεν κρατάει τίποτα άλλο λέει από τον αγώνα Ολυμπιακός Rangers εκτός από τον goal που η φάση αυτή ήταν ωραία. Ναι, σύμφωνοι. Ωραίες αναλλαγές της μπάλας και το τελείωμα. Και ωραίο σερβίρισμα εκεί του μικρού και κεφαλιά πάσα του Τσικίνιου, έτσι. Κατά τα άλλα όμως της πλάκας αυτός. Μετά αναφέρεται στο Βέλντε, εντάξει, τον οποίο αβαντάρουν οι δημοσιογράφοι. Ενώ τα μπέζει λέει αγωνιστικό χώρο δεν κάνει και τίποτα. Άντε ντε. Και κακώς λέει περιμένουμε να έχουν αδυναμίες οι άλλες ομάδες, μπας και σωθούμε. Της άρεσε επίσης ο Αλβανός ο Μπαϊράμι, βεβαίως, πολύ. 5 κουταλιές της σούπας εδώ μιλάμε. Τέτοιο δεκάρι, μάλιστα. Για Ολυμπιακό, σύγχρονο. Και ο Ντιομαντέ μ' άρεσε εμένα. Ο Ιβαριανός, πρόσεξε. Ενώ προσθέτει ότι πάλι καλά που βάζει γκολ ο Καμπί. Ναι. Ένας κούκος όμως φέρνει την άνοιξη, δεν νομίζω. Μετά, Red Lemon. Παιχνίδι λέει που δεν μπορεί να κερδίσεις, καλύτερα να μην το χάσεις, δηλαδή ισοπαλία. Γενικά ναι.
που αυτή την κουβέντα την είχε πει ο Αλέφαντος, όταν όμως προπονούσε ομάδες τύπου Εθνικού Αστέρα, ΠΑΣ Γιάννινα και τέτοια. Εδώ εμείς Ολυμπιακό έχουμε πετήσεις, τρελές. Ενώ κατά τα άλλα λέει πάλι καλά που πέσαμε σε μπλαζέ εκεί, Άστον Βίλα, πέρυσι και τέτοια. Ναι, να σου θυμίσω, Φενετσβάρος, τραυματισμοί. Ένα σωρό. Φενέρμπακτσε, είχαν παίξει ξύλο, εκτός, τιμωρημένοι. Πέναλτις, ιστορίες. Θαύματα από ένα 4, ξέρω εγώ, ένα 6. Άρα πάλι καλά να λέμε, τυχεροί. Μετά ο Κώστας, ο Καλίνικος. Πιο γρήγορη ομάδα οι Rangers, βεβαίως. Και το έχω εξηγήσει αυτό γιατί συμβαίνει. Το κέντρο. Γιωμαντέρ, Ασκίν εκεί, η Μπαϊράμι, είναι πιο γρήγορη. Αλλά και μπαλάτι, σε σύγκριση με τους δικούς μας. Τσικίνιο, ξέρω εγώ και τέτοια, εσέ, Μουζακίτη. Άσε, λέει που οι γιώμες δεν μας βοηθούν. Συνολικά καλύτεροι αντίπαλοι, ναι. Μετά ο Πάνος, ο Βλασόπουλος. Λέει ότι η ομάδα μας δεν διαθέτει build-up, δεν διαθέτει σχέδιο επίθεσης, αυτοματισμούς, τίποτα. Να προσθέσω και την άμυνα, που δεν πήγε καλά, ειδικά ο Ρέτσος. Τέλος πάντων. Έχει ευθύνη εννοείται, λέει ο προπονητής, αλλά και η διοίκηση, η οποία τον άφησε ξεβράκωτο, ποιος Βέλντε, λέει, και ποιος Ολιβέιρα. Καλά, αυτός Ολιβέιρα, για μένα, δεν μπορεί, πραγματικά. Ή δεν θέλει. Πάντως, η ουσία είναι ότι δεν κάνει. Άσε που Τσικίνιο, λέει, με τον Έσ έχουν σκάσει. Φανερά. Μετά, Δημήτρης Χριστοδουλέας. Καμπή και πάλι εξαφανιζόλ, αλλά με το που του ήρθε η παλιά, από το πουθενά με μια επαφή γκολ. Άρα σύγχρονος επιθετικός. Ναι, κατάλαβα πως το λες. Και κουβά, λέει, στο στοίχημα ο Βάσκος, διότι δεν έβαλε καθόλου μασούρα. Ούτε καν 85. Επίσης, του φάνηκε περίεργη η δήλωση με την Λίμπαρ ότι δεν έπιασε η ομάδα το γνωστό παιχνίδι της, την απόδοση ξέρω εγώ, διότι γενικά αυτό είναι το γνωστό παιχνίδι της ομάδας. Έλαντε, ο αντίπαλος μας έκανε να φαινόμαστε έτσι, πολύ απλά, με το μυαλό του, έτσι, του Βέλγου, που γενικά λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει τύχη και ρέντα στο σκοράρισμα ο Καμπί, βεβαίως, που πέρυσι είχε μασούρα από Ντένσε και παίζαμε μπάλα με τον Βάσκο, που φέτος τον έχει παραγκονίσει τον Έλληνα διεθνή. Μετά, Happiness Pat One. Φοβόταν, λέει, τον αγώνα με τους Rangers. Είχε έτσι προβλέψει το ότι θα μας διαβάσουν καλά και σωστά. Και όντως έτσι έγινε. Δεν μας το πες εδώ όμως. Είπες μάλλον να μην ρισκάρεις, Λοιπόν, μοιραίο θεωρεί το Μουζακίτη. Δυστυχώς, εντάξει. Έδωσε γκολ και μας κόστισε μετά. Στο να φάμε. Τι να πεις. Πάλι καλά που δεν έσκασε 50, λέει, για να πάει γήπεδο. Να έκλαιγε πάλι. Φάτα αλλού. Εσύ ξέρεις. Ας ελπίσουμε πραγματικά αυτή να ήταν η τελευταία μας γκέλα. Κοίτα, μεταξύ μας, δεν νομίζω. Αυτό είναι δύσκολο έως απίθανο. Δυστυχώς. Ας είμαστε ρεαλίστριες και ρεαλιστές. Εννοώ για φέτος, έτσι, για όλη τη σεζόν. Ελλάδα, Ευρώπη, άστα. Και ύστερα ξέρεις, ο Βάσκος θα σου πει ότι έφταιγε ο ίδιος. Αλλά είπαμε, έχει ασυλία λόγω του Conference League. Επίσης, στο τέλος λέω ότι οι δύο άλλοι εκπρόσωποι της χώρας εδώ δεν έφεραν βαθμούς, κλασικά. Σωστά, μετά ο Χρήστος ο Σταφ. Με αυτούς, λέει, τους παίκτες δεν πάμε πουθενά. Πολύ απλά, συμφωνούμε. Ελπινίκη Κάπα. Δεν της άρεσε, λέει, η εικόνα της ομάδας. Οι Rangers γενικά δεν είναι και κάτι το τρομερό. Ναι, αλλά είπαμε, ο προπονητής ξυπνητζής. Κατά τα άλλα, τίποτα Αποστολόπουλος. Αργούσε, λέει, να πασάρει. Οι πάσες του ήταν άψυχες. Της πλάκας γενικά η ομάδα, συμφωνεί μαζί μου. Ακόμα και ο Λεβαδιακός, λέει, φαίνεται καλύτερος. Εντάξει. Πλάκα-πλάκα, αυτή η ομάδα είναι αρκετά νοικοκυρεμένη φέτος. Ο Ζήνη μ' αρέσει πολύ, αυτός της ΑΕΚ, ο δανεικός. Πάρα πολύ σου λέω. Α, και θεωρεί ότι ο Γερμανός ο διαιτητής έπαιξε φιλοξενούμενο. Κοίτα, εγώ το έχω πει. Άμα βλέπεις ότι ο διαιτητής δεν σφυρίζει εύκολα, κλώτσα κι εσύ, παίξε σκληρά. Πάλι δηλαδή φταίει ο Βάσκος για μένα, δώσε εντολή, άντε. Διότι δεν νομίζω ότι είχε δόλο. Να ήταν δηλαδή μιλημένος και τέτοια. Μετά ο Νίκος ο Λαγούδης ή ο Λαγουδής, τόνο δεν έχει. Άχρηστοι, λέει, υπάρχουν στην ομάδα και είναι ελεηνοί. Παρακάτω. Dark Knight. Ο παλιός καλός Ολυμπιακός είχε ρίξει, λέει, 4 χτες. Βεβαίως, εννοείται. Άρα ο άλλος να φέρει παίχτες εδώ πέρα και να αφήσει τον γκρουπ ομάδων. Σωστό. Ελένη Παπαϊωάννου. Φτάνει πια, λέει, αρκετή υπομονή κάναμε με το Βάσκο το Μεντιλίμπαρ. Τι θέλει, λέει, και βάζει μέσα Ολιβέρα και Βέλντε. Αφού δεν κάνουν κάτι, δεν προσφέρουνε.
Χίλιες φορές να έπαιζε ο Παπακανέλος και ο Μπάκουλας. Εγώ μαζί σου είμαι 200%, Ελένη. Άρα λέει φτάνει πια με τους άχρηστους. Μετά Astro D, last but not least. Λέει πως είχαμε ρίξει 3 στο φιλικό πέρυσι, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, αυτά για τώρα, τα υπόλοιπα, κλασικά όπως είπαμε, αύριο δηλαδή, το Σάββατο, το απόγευμα, 6 με 7, ώρα Ελλάδος, το τονίζουμε αυτό, για όσες και όσους ακούτε από εξωτερικό, pre-game σχόλια για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τα σήματα των δύο ομάδων, μην τη χάσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, εφόσον τη γουστάρατε, πατάτε like, κάνετε εγγραφή, σχολιάζετε, κοινοποιείτε, αλλά και φυσικά πατάτε και καμπανάκι, εφόσον με το καλό έχετε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, αφιλοκερδός, συνεχώς δυναμικός και επίσης τα μέλη, τα super chats. 2-3 φράγκα το μήνα πραγματικά ή οτιδήποτε όσον αφορά super chats, ό,τι περισσεύει, θα ήταν θείο δώρο να πούμε. Για το κανάλι εδώ που δεν έχει αφεντικά, σπόνσορες, χορηγούς, τίποτα. Λοιπόν, και πάλι ευχαριστώ για όλα εκ των προτέρων. Ακρόαση, στήριξη, συμμετοχή. Χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός.